Τζάνετος Αντύπας, κοινωνικός λειτουργός, στους γιατρούς χωρίς σύνορα από το 1996, στην αρχή υπεύθυνος προγραμμάτων και τα ελληνικά προγράμματα και από το 1999 μέχρι το 2004 διευθυντής αποστολών, υπεύθυνος για όλα τα προγράμματα ανά τον κόσμο. Η ιστορία εκτυλίσσεται το 2002 στην πλατεία Κουμουντούρου, όπου εκεί έχουμε το θέμα των Κούρδων προσφύγων, οι οποίοι έχουν συλλέψει στην Ελλάδα και έχουν εγκατασταθεί στην πλατεία Κουμουντούρου, έχοντας φτιάξει το δικό τους μικροχωριό, όπου η κρατική μηχανή έχει παραλύσει και κανένας, μα κανένας δεν ασχολείται με τον κόσμο αυτό. Οι μοναδικές φωνές οι οποίες ακούγονται είναι φωνές μεσαλλοδοξίας, ρατσισμού και ξενοφοβίας. Οι γιατροί χωρίς σύνορα παρεμβαίνουμε, παρέχουμε βοήθεια, ιατρική βοήθεια επί τόπου και προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών. Τότε βλέπουμε την ιστορία να επαναλαμβάνεται. Φνίδια, η αστυνομία, ο στρατός παρεμβαίνει και βία μεταφέρουν σε κομβόι τους πρόσφυγες, ρημάζουν τις σκηνές τους και προσπαθούν να τους μεταφέρουν σε κάποιο άλλο μέρος. Δεν μας λένε πού. Οι γιατροί χωρίς σύνορα με τα αυτοκίνητά μας ακολουθούμε αυτό το κομβόι και τελικά καταλήγουμε στο Όρος Πατέρα. Στο Όρος Πατέρα, όπου υπάρχει ένα εγκαταλειμμένο στρατόπεδο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εκεί, πριν προλάβουν να βάλουν τους πρόσφυγες μέσα, οι πρόσφυγες ανακαταλαμβάνουν το στρατόπεδο και δεν επιτρέπουν σε κανένα να μπει μέσα. Στους μόνους στους οποίους επιτρέπουν ήταν τα γνώριμα πρόσωπα, σε εμάς, στους γιατρούς χωρίς σύνορα. Μπαίνοντας μέσα, το πρώτο πράγμα το οποίο αντικρίζω, και αυτό έχει χαρακτηρίσει τη μνήμη μου, είναι ένα μωρό παιδί το οποίο το έχουν σκεπάσει με χαρτόνια από μία κούτα διαφημιστική μιας γνωστής σοκολάτας, όπου έγραφε πάνω το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής μου.